Μέρος του κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου. Κυρίες και κύριοι, πριν ξεκινήσω την ενημέρωση, θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους της κυβέρνησης τα θερμά συλληπιτήρια προς τις οικογένειες και τους οικείους των 4 στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος χθες στην Ελασσόνα. Και να ευχηθώ καλή ανάρρωση στην αρχιλοχία Πλεξίδα που βγήκε σώα από αυτό το τραγικό δυστύχημα. Στην ενημέρωση. Όπως γνωρίζετε, χθες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έδωσε στη δημοσιότητα τις εκτιμήσεις του για τη δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας στα πλαίσια της καθιερωμένης ετήσιας έκθεσής του εν ώψη της Εαρινής Συνόδου του. Πρώτα και κύρια, αποτελεί για μας θετική εξέλιξη η αναθεώρηση των προβλέψεων για το πρωτογενές πλεώνασμα του 2016, το οποίο σε προηγούμενη έκθεση το Ταμείο είχε εκτιμήσει 33 φορές κάτω από το ύψος που το ίδιο ανακοίνωσε χθες. Συγκεκριμένα, το φθινόπωρο του 2016 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεπε πρωτογενές πλεώνασμα 0,1% για το 2016. Αντί αυτού, τώρα αποδέχεται ότι το αποτέλεσμα βρίσκεται 7 φορές πάνω από το στόχο του προγράμματος που είναι 0,5% και καταλήγει σε εκτίμηση για 3,3%. Η διαφορά αυτή αντιστοιχεί σε 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από αυτό που προέβλεψε το φθινόπωρο του 2016. Αυτή η εξέλιξη αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι επιφυλάξεις του Ταμείου για τη δημοσιονομική απόδοση της χώρας, επιφυλάξεις που θυμίζω ότι προκάλεσαν μεγάλες καθυστερήσεις τόσο κατά τη διάρκεια της πρώτης όσο και της δεύτερης αξιολόγησης, ήταν αδικαιολόγητες. Όπως αδικαιολόγητη ήταν και η καταστροφολογία της Νέας Δημοκρατίας που πέρσι τέτοιο καιρό προέβλεπε ενεργοποίηση του δημοσιονομικού διορθωτή και κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας. Θα περίμενε κανείς από τα στελέχη και τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης τουλάχιστον μια δημόσια παραδοχή του λάθους τους. Αντί αυτού, έχουμε συνέχεια στο σύριαλ της καταστροφολογίας. Αυτή τη φορά με βάση τις προβλέψεις του Ταμείου για τα επόμενα χρόνια, οι οποίες, αν και έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω, εξακολουθούν να υποεκτιμούν την απόδοση της ελληνικής οικονομίας. Ελπίζουμε όλη αυτή η ιστορία να μην εξελιχθεί για την αξιωματική αντιπολίτευση σε παροδία, που θα θυμίζει διάφορες παραθρησκευτικές σέχτες που προβλέπουν την καταστροφή του κόσμου, αλλά κάθε φορά για το επόμενο έτος. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να τονίσω ότι είναι απολύτως ανυπόστατα τα σενάρια για λήψη πρόσθετων μέτρων για το 2018 που βασίζονται στις χθεσινές εκτιμήσεις του Ταμείου. Και τούτο διότι το πρόβλημα των διαφορετικών προβλέψεων μεταξύ των θεσμών έχει λυθεί ήδη από το Μάιο του 2016 στα πλαίσια της πρώτης αξιολόγησης, με τη θεσμοθέτηση του δημοσιονομικού διερθωτή. Υπενθυμίζω όμως ότι η απόδοση της ελληνικής οικονομίας καθιστά το σενάριο της ενεργοποίησης του διορθωτή ως το πλέον απίθανο. Από εκεί και πέρα, η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζεται ότι προσέρχεται με συγκεκριμένα επιχειρήματα αλλά και στόχους στις συζητήσεις στα πλαίσια της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που ξεκινούν αύριο και ολοκληρώνονται στις 23 Απριλίου. Πρώτα και κύρια, με βασικό επιχείρημα την υπεραπόδοση έναντι των στόχων του προγράμματος που πλέον καταγράφονται και από το Ταμείο, το οποίο ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που καταγράφουν τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Η βάση αυτή ορίζει τη συζήτηση για το δημοσιονομικό μονοπάτι που θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα μετά το τέλος του προγράμματος το Σεπτέμβριο του 2018. Σταθερή μας θέση παραμένει η ανάγκη να προσδιοριστούν όσο το δυνατόν χαμηλότερα πλεονάσματα, ώστε να μπορέσει η ελληνική οικονομία να ξεδιπλώσει το σύνολο των δυνατοτήτων της και να επιτύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ο προσδιορισμός αυτής της δημοσιονομικής πορείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με τη λύση που αναμένεται να δοθεί για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Επιδιώκουμε μια ουσιαστική και βιώσιμη λύση που θα προσδιορίζει όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ρύθμισης του ελληνικού χρέους. Γεγονός που θα ανοίξει το δρόμο για το οριστικό τέλος της αβεβαιότητας και θα δώσει σήμα στο εξωτερικό ότι η Ελλάδα ξεπερνά οριστικά και αμετάκλητα την οδυνηρή περίοδο της κρίσης και της αβεβαιότητας, που κόστησε πάνω απ' όλα στην ελληνική κοινωνία. Σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι ελληνικές αρχές στα πολλαπλά επίπεδα των διαπραγματεύσεων, βρίσκεται απέναντι, με πρωτοφανή φανατισμό και για άλλη μια φορά, η αξιωματική αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη ποντάρει ξανά τα πάντα στην καταστροφή και το χάος. Βλέπει ευθύνες αποκλειστικά στην κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τη στιγμή μάλιστα που σε κάθε κρίσιμο σημείο, σε κάθε σημείο καμπής, είχε ταυτιστεί με τις πλέον ακραίες θέσεις που έχουν διατυπωθεί από πλευράς δανειστών. Ο κ. Μητσοτάκης και το κόμμα του δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να υπόσχονται πώς θα υλοποιήσουν τόσα και άλλα τόσα από όσα παράλογα έχουν κατά καιρούς πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ευτυχώς για τη χώρα και την κοινωνία έχουν αποφευχθεί μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις. Μια γεύση της πολιτικής του τόσα και άλλα τόσα πήραμε και κατά τη χθεσινή ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ.
Με σαφήνεια, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε εκεί στην ανάγκη να επανεξεταστεί η εκπτωτική πολιτική της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Με απλά λόγια, δηλαδή, να περιοριστούν, ίσως και να καταργηθούν το κοινωνικό τιμολόγιο αλλά και οι διευκολύνσεις που παρέχονται στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας μέσω των ρυθμίσεων των οφειλών. Την ίδια στιγμή, επανέφερε την πρόταση για πλήρη ιδιωτικοποίηση των δικτύων της ΔΕΗ που αποφεύχθηκε μετά από διαπραγματευτικές προσπάθειες της κυβέρνησης, αλλά και την πρόταση για τη μικρή ΔΕΗ και την ιδιωτικοποίηση υδροηλεκτρικών μονάδων. Ένα σχέδιο δηλαδή που κατάργησε η σημερινή κυβέρνηση διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα της επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν μας προξενεί βεβαίως καμία εντύπωση, καθώς η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη η οποία όσο κυβέρνησε τον τόπο δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ τα κρίσιμα ζητήματα που είναι σήμερα στην ατζέντα και αφορούν το ίδιο το μέλλον της χώρας. Μιλάμε για αυτούς που θεωρούσαν το χρέος της Ελλάδας βιώσιμο και αναζητούσαν πιστοποιητικά βιωσιμότητας. Μιλάμε για αυτούς που αποδέχονταν στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους 4,5% και 4% μέχρι το 2030. Μιλάμε για την ίδια πολιτική δύναμη που σήμερα δηλώνει ευθαρσώς ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει κανένα από τα θετικά μέτρα της συμφωνίας της 7ης Απριλίου. Δεν θα ψηφίσει δηλαδή τη μείωση του ΕΜΦΙΑ, τη μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή φυσικών προσώπων, την ενίσχυση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, την επιδότηση ενοικίου για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, την ενίσχυση του προγράμματος των σχολικών γεύματων, το πρόγραμμα για δωρεάν παιδικούς σταθμούς, αλλά και τη μείωση της συμμετοχής των συνταξιούχων στη φαρμακευτική δαπάνη. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει και έχει κρίνει επανειλημμένα τα πεπραγμένα τους. Το ίδιο θα κάνει και τώρα, αλλά και στο μέλλον. Από την πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει τις επόμενες μέρες να εργάζεται εντατικά ώστε να καταλήξουμε άμεσα σε μια συνολική συμφωνία για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, τον καθορισμό της δημοσιονομικής πορείας μετά το τέλος του προγράμματος και τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να δοθεί απαραίτητη αναπτυξιακή όθηση που τόσο έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσω και με αφορμή την αδιανόητη προπαγάνδα που έχει εξαπολύσει η Νέα Δημοκρατία αλλά και φιλικά σε αυτή μέσα ενημέρωσης σε σχέση με την ολοκλήρωση των έργων του οδικού δικτύου, ήθελα απλώς, αντί οποιασδήποτε απάντησης, να σας καλέσω να διαθέσετε 5 μόλις λεπτά για να δείτε το βίντεο που έχει αναρτήσει στους προσωπικούς του λογαριασμού στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Υποδομών κ. Σπίρτζης. Νομίζω ότι αποτελεί την καλύτερη απόδειξη των ψευδών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των έργων που έχει καταφέρει η σημερινή κυβέρνηση να παραδώσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στρατάκη. Κύριε Εκπρόσωπε, παρακολουθώντας την εισήγησή σας, μιλάτε συνεχώς για οριστική, συνολική, μάλλον για συνολική συμφωνία και οριστική βιώσιμη λύση για το χρέος. Δηλαδή, δεν θα δεχτείτε κανένα τμήμα συμφωνίας αν δεν συμπεριλαμβάνει τα μεσοπρόθεσμα μέτρα του χρέους που έχετε δηλώσει. Δηλαδή, εάν στις 22 του Μαΐου, που είναι προγραμματισμένο το Eurogroup, δεν υπάρχουν και σαφή προσδιορισμένα μέτρα για το χρέος, σημαίνει ότι πάμε σε μια παράταση πάλι διαβουλεύσεων και κύριος είδε πότε θα κλείσει η αξιολόγηση. Ακούστε κύριε Στρατάκη, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης για να είμαστε σαφείς. Μετά την νεαρινή σύνοδο του Ταμείου είναι προγραμματισμένο να επιστρέψουν θεσμοί στις 25 του Απρίλη. Στη συνέχεια θα γραφτούν τα κείμενα, δηλαδή το κείμενο του συμπληρωματικού μνημονίου συνεννόησης αλλά και του μνημονίου με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στη συνέχεια στις 22 Μαΐου θα διενεργηθεί το Eurogroup που θα βάλει και την τελική σφραγίδα στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι το θέμα των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος δεν είναι κάτι που επιζητεί μόνο η ελληνική κυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο έχει θέσει ως προϋπόθεση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα. Καθώς χρειάζονται τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος έτσι ώστε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μπορέσει να διενεργήσει την μελέτη βιωσιμότητας του χρέους και να βγάλει θετικό αποτέλεσμα, πράγμα το οποίο με τη σειρά του αποτελεί καταστατική υποχρέωση του Ταμείου για να μπορεί να συμμετέχει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χωρίς θετική μελέτη βιωσιμότητας του χρέους, δεν μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα διάσωσης. Από την άλλη μεριά, είναι η ίδια η Γερμανία που έχει θέσει και αυτή ως προϋπόθεση για τη συνέχιση του ελληνικού προγράμματος την συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, για να κουμπώσουν όλα αυτά, απαιτείται συνολική συμφωνία. Μέχρι στιγμής
Αυτή είναι η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται και θεωρώ ότι έχουν μπει τα πράγματα σε ένα δρόμο έτσι ώστε στο Eurogroup της 22ης Μαΐου να έχουμε την συμφωνία εκείνη που θα δημιουργήσει τον καθαρό διάδρομο για την ελληνική οικονομία και θα οδηγήσει τελικά και στην ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άλλο σενάριο δεν υπάρχει ούτε για την ελληνική κυβέρνηση ούτε για οποιονδήποτε από τους θεσμούς. Παρακαλώ, κύριε Κιαχαγιά. Κύριε εκπρόσωπε, η αφετηρία με την οποία σκέπτεται και λειτουργεί η κυβέρνηση είναι ότι είναι δεδομένη η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα και επιπροσθέτως όταν συναυθεί το παράλληλο μνημόνιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτό θα λήξει όταν λήξει και το τρέχον πρόγραμμα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2018. Έχω πει πάρα πολλές φορές και το είπα και στην προηγούμενη απάντηση ότι η αφετηρία από την οποία ξεκινά η ελληνική κυβέρνηση είναι αυτή που έχει τεθεί από τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει η Γερμανία και η Ολλανδία. Η Γερμανία και η Ολλανδία επιμένουν ότι προϋπόθεση για τη συνέχιση του ελληνικού προγράμματος είναι η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έχουν πει πολλάκις ότι δεν μπορεί να υπάρξει ελληνικό πρόγραμμα χωρίς τη συμμετοχή του Ταμείου. Με αυτή την έννοια, η αφετηρία από την οποία ξεκινάμε όλοι μας είναι δεδομένη. Σε ό,τι αφορά τώρα, στην συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτό το οποίο συζητείτε είναι ένα πρόγραμμα μικρής χρηματοδότησης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα έχει διάρκεια ένα χρόνο και θα λήξει την ίδια στιγμή που θα λήγει και το πρόγραμμα το οποίο συμφωνήθηκε τον Αύγουστο του 2018 με τον ESM. Παρακαλώ, κυρία Μάνη. Κύριε εκπρόσωπε, η κόντρα μεταξύ Δουνουτού και Βερολίνου για τα πρωτογενή πλονάσματα και για το χρέος είναι γνωστή. Στην Νεαρινή Σύνοδο, στο περιθώριο αυτής της συναντήσεις που θα έχουν οι υπουργοί, η ελληνική κυβέρνηση θα κομίσει πρόταση και για το ύψος των πρωτογενών πλονασμάτων και για τη χρονική τους διάρκεια. Βεβαίως, εμείς προσερχόμαστε στη συζήτηση για την διευθέτηση του ελληνικού χρέους αλλά και για τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά τη λήξη του προγράμματος με πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή σε τεχνικές λεπτομέρειες, ούτε θέλω να ανακοινώσω δημόσια τις διαπραγματευτικές θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές για ποιο λόγο. Ωστόσο, ξέρετε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των θεσμών αλλά και της Γερμανίας σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Η Γερμανία σε προηγούμενο Eurogroup είχε καταθέσει πρόταση για δεκαετή τουλάχιστον παράταση του χρόνου όπου η ελληνική οικονομία θα είναι υποχρεωμένη να αποδίδει 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτή η πρόταση θεωρήθηκε από όλους εξαιρετικά υπερβολική και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν μπορεί να γίνει και αποδεκτή ούτε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά ούτε και από την ελληνική κυβέρνηση. Εμείς ξαναλέω ότι προσερχόμαστε στη διαπραγμάτευση με στόχο τα όσο το δυνατόν χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Από τη δικιά μας μεριά έχουμε κάνει τις υποχωρήσεις που πρέπει. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τώρα είναι η σειρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να κάνει κάποιες υποχωρήσεις όπως και της Γερμανίας έτσι ώστε να μπορέσει να βρεθεί ένας κοινός τόπος και να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι μετά τη συμφωνία της 7ης Απρίλη κανείς ούτε καν προσχηματικά δεν μπορεί να κατηγορήσει την ελληνική κυβέρνηση για οποιαδήποτε καθυστέρηση. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, με δεδομένες τις θέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τα πρωτογενή πλεονάσματα και κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να τα πετύχει, μπορείτε να διαβεβαιώσετε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο νέων μέτρων, ακόμη και το 18. Κυρία Τσικρίκα, σε ό,τι αφορά τις επιφυλάξεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σας είπα και προηγουμένως, τον Οκτώβρη, αν δεν κάνω λάθος, το Fiscal Monitor που έβγαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασμα για το 2016 0,1%. Έπεσε περίπου 33 φορές έξω. Σήμερα, χθες μάλλον, στην έκθεση την οποία παρουσίασε για την πορεία των πρωτογενών πλεονασμάτων, για τη δημοσιονομική πορεία των χωρών της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως, αποδέχθηκε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα στην Ελλάδα για το 2016 θα κλείσει περίπου στο 3,3%. Αναμένουμε να δούμε και την αντίστοιχη έκθεση της Ελστάτ και της Eurostat που ενδεχομένως να δείξει ακόμα και μεγαλύτερο νούμερο. Επομένως, ως προς αυτό το
σημείο μπορώ να σας πω ότι όπως έχουμε πει το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλές φορές και με πολύ μεγάλη σαφήνεια, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει γενικώς σε απεσιόδοξες προβλέψεις και συνήθως πέφτει έξω ως προς αυτές. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι ακόμα κι αν υπήρχε ένα σενάριο σε μια πορεία, ας πούμε, η οποία θα μπορούσε να προσδιοριστεί από γεγονότα τα οποία δεν θα είχαν να κάνουν με την ελληνική οικονομία και δεν καταφέρναμε το 2018 να πιάσουμε το 3,5%, πράγμα το οποίο σας λέω ότι θεωρώ πλήρως απίθανο, έχει κλείσει το συγκεκριμένο ζήτημα ήδη από την πρώτη αξιολόγηση. Όταν πέρασε η ρύθμιση για τον δημοσιονομικό διορθωτή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπερβούμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργούσε στην ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λέγοντας ότι το 2018 θα πιάσουμε πρωτογενές πλεώνασμα 1,5%. Σας θυμίζω ότι χθες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήδη αναθεώρησε την πρόβλεψή του για το 2017. Εκεί που έλεγε 0,7% πρωτογενές πλεώνασμα, σήμερα λέει 1,8. Άρα λοιπόν 0,05 πάνω από το στόχο του προγράμματος. 1,75 είναι ο στόχος του προγράμματος. Σε ό,τι αφορά δε το 2018, από το 1,5% που προέβλεπε πέρσι, προβλέπει 2% φέτος. Επομένως, έχω την ισχυρή πεποίθηση ότι εντός των επόμενων μηνών η αναθεώρηση που αφορούσε το 2018 θα αρχίσει να αφορά το 2017 και το 2018, διότι η υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας θα είναι διαρκής. Παρακαλώ, κύριε Ελευθερόπουλε. Κύριε εκπρόσωπε, επειδή η εμπειρία από τις διαπραγματεύσεις όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια δείχνει ότι όταν πρόκειται να συνεννοηθούν σε μια κοινή γραμμή και σε μια συμπόρευση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με το Βερολίνο, το κάνουν δύσκολα και χρονοβόρα, θέλω να σας ρωτήσω αν η κυβέρνηση διαθέτει ένα Plan B, ένα δεύτερο σχέδιο που να αφορά στην περίπτωση στο Eurogroup της 22ης Μαΐου Δουνουτού και Βερολίνο να μην τα έχουν βρει τελικά σε ό,τι αφορά στα πρωτογενή πλεονάσματα και στα μέτρα για το μεσοπρόθεσμο. Στην περίπτωση εκείνη λοιπόν η κυβέρνηση τι κάνει? Κάνει ένα βήμα ακόμα υποχώρησης και ψηφίζει τη συμφωνία με μέτρα και αντίμετρα χωρίς το πακέτο συνολικά, για να μην σκάσει η αγορά και η οικονομία, ή επιμένει η κυβέρνηση στην αρχική της θέση ότι όλα μαζί ένα πακέτο? Ευχαριστώ. Σας ξαναλέω, το θέμα της συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το θέτει διαρκώς και με πολύ σαφή τρόπο η γερμανική πλευρά. Επομένως, το ζήτημα της συμφωνίας για τα πρωτογενή πλεονάσματα αφορά κατά κύριο λόγο υποχωρήσεις που πρέπει να κάνουν τόσο οι Γερμανοί όσο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι ώστε να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Έχω την ισχυρή πεποίθηση, σας ξαναλέω, ότι η συζήτηση έχει μπει σε ένα δρόμο, ότι στην νεαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα υπάρξουν συζητήσεις που θα δημιουργήσουν το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα μπορέσουν όλες οι πλευρές να συμφωνήσουν και πάρα πολύ σύντομα θα υπάρξει θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία και για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Δεν υπάρχει άλλο σενάριο πάνω στο οποίο να δουλεύει η ελληνική κυβέρνηση. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει ένα δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild με φωτογραφία του πλανητάρχη Τραμπ, του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίν Λεπέν, και η εφημερίδα συγκεκριμένη αποδίδει σε αυτούς τους τρεις ηγέτες το γεγονός ότι μικραίνει, μειώνεται, χαμηλώνει η ανάπτυξη της Γερμανίας. Έχετε κάποιο σχόλιο από αυτού? Εντάξει, τώρα πρόκειται για μια έτσι μορφή χαοτικού συλλογισμού. Είναι προφανές ότι υπάρχουν μέσα ενημέρωσης κατά κύριο λόγο συντηρητικής κατεύθυνσης που θέλουν να βάζουν στο ίδιο τσουβάλι οποιονδήποτε αμφισβητεί την ορθοδοξία της γερμανικής οικονομικής πολιτικής, είτε αυτό γίνεται από μια προοδευτική σκοπιά, είτε αυτό γίνεται από μια ακροδεξιά σκοπιά. Εγώ δεν μπορώ να συμμεριστώ τέτοιου τύπου συλλογισμούς, δεν μπορώ να συμμεριστώ τέτοιου τύπου αναλύσεις.
Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι και για τη γερμανική οικονομία θα αποδειχθεί πολύ πιο επικοδομητικό και πολύ πιο αναπτυξιακό ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο θα ενοποιεί την Ευρώπη, θα αντιμετωπίζει τα κοινωνικά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η λιτότητα και θα προωθεί όσο το δυνατόν πιο σταθερά και πιο γρήγορα τις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Αυτό νομίζω ότι είναι το μοναδικό σχόλιο το οποίο μπορώ να κάνω σε σχέση με το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, είναι εφικτό να έχουμε μια λύση προς την κατεύθυνση συνολικής λύσης αυτό το διήμερο, το τριήμερο στην Ουάσιγκτον? Και αν όχι, μέχρι πότε βλέπετε να πηγαίνει αυτή η ιστορία? Και θέλω να σας ρωτήσω επίσης αν ο Πρωθυπουργός είχε επαφές εν ώψη της Ιερνής Συνόδου τηλεφωνικές, είτε με Ευρωπαίους ομολόγους του, είτε με αξιωματούχους πέραν του Ατλαντικού, ή τι θα έχει? Κοιτάξτε, στην Ιερνή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν παίρνονται αποφάσεις που να δεσμεύουν. Ο μοναδικός αρμόδιος για να πάρει αποφάσεις σε σχέση με την πορεία του ελληνικού προγράμματος είναι το Eurogroup και η Σύνοδος Κορυφής. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θα γίνει στην Ιερνή Σύνοδο είναι ότι θα ανοίξει η ατζέντα και θα ανοίξει το θέμα της ρύθμισης του ελληνικού χρέους και αυτό στο οποίο ευελπιστούμε είναι να υπάρξει συμφωνία ως προς το γενικό πλαίσιο το οποίο από εκεί και πέρα θα συζητηθεί μέχρι και το Eurogroup της 22ης Μαΐου ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία και να μπει και τυπικά η σφραγίδα για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης με έγκριση του Staff Level Agreement αλλά και με όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένο προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις επικοινωνίες που έχει η ελληνική κυβέρνηση με Ευρωπαίους ή Αμερικάνους αξιωματούχους ή αξιωματούχους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις, αλλά και μετά από αυτές, οι επικοινωνίες των μελών της ελληνικής κυβέρνησης, είτε σε διπλωματικό επίπεδο είτε σε προσωπικό επίπεδο, είναι διαρκής. Παρακαλώ, κύριε Καντώνα. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν έχετε κάποια εικόνα για το πότε θα έχουμε ψηφοφορία στη Βουλή και αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να μην πάρετε κάτι τόσο ικανοποιητικό για το χρέος, πράγμα που περιμένουν οι βουλευτές σας, προκειμένου να βάλουν πλάτη στην υπερψήφιση των μέτρων που έρχονται. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, είπα προηγουμένως, 25 του μηνός επιστρέφουν τα τεχνικά κλιμάκια για να γραφτούν τα κείμενα. Στόχος είναι να κατατεθεί το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα εντός της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου, να έχουμε καταφέρει να ψηφίσουμε το σύνολο των προαπαιτουμένων μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Μαΐου και στη συνέχεια να δοθεί η δυνατότητα στα τεχνικά κλιμάκια να γράψουν το compliance report, το οποίο θα κατατεθεί στο Eurogroup έτσι ώστε να μπει και τυπικά η σφραγίδα για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Σε ό,τι αφορά το χρέος, να σας πω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται τώρα είναι μια τόσο γενική ένας τόσο γενικός προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων ώστε να μην δημιουργεί και πολιτικά προβλήματα στη Γερμανία αλλά και ένας τόσο ειδικός προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων ώστε να καλύπτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην προσπάθεια που θα καταβληθεί για να βγει μια θετική μελέτη βιωσιμότητας του χρέους. Αυτό είναι και το κλειδί για να μπορέσει να ανοίξει ο διάδρομος και η πόρτα για να ενταχθεί η χώρα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το οποίο θα αποτελέσει και ένα σημείο μη επιστροφής για την ελληνική οικονομία. Από τη στιγμή δηλαδή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Σφραγίδα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα βάλει τη σφραγίδα της για την φερεγγιότητα της ελληνικής οικονομίας, τότε θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε και ένα ολόκληρο πλάνο πρωτοβουλειών για να επιταχύνουμε την αναπτυξιακή μας πορεία. Παρακαλώ, κύριε Μακρυγιάννη. Ναι, κύριε εκπρόσωπε, από αυτά που είπατε τώρα βγαίνει το συμπέρασμα, αν δεν κάνω λάθος, πείτε μου, ότι θα ψηφίσουν οι βουλευτές χωρίς να τα μέτρα για τα αντίμετρα, τα προαπαιτούμενα όλα αυτά, χωρίς να έχει αποσαφινιστεί πλήρως το πακέτο για το χρέος, τα πλεονάσματα της συνολικής συμφωνίας, εν πάση περιπτώσει. Αυτό σας ανησυχεί μήπως στην πορεία ψηφίσει η Ελληνική Βουλή τα μέτρα, κάποιοι από τους δανειστές προκαλέσουν κάποια θέματα, κάποια εμπόδια σε μια ικανοποιητική για την Αθήνα συνολική συμφωνία και τελικώς
αυτό που μας δώσουν μπορεί να ικανοποιεί τη Γερμανία και του Δουνουτού, αλλά δεν ικανοποιεί την ελληνική πλευρά επαρκώς? Θα σας πω το εξής, ότι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Οικονομικών έχουν επανειλημμένως δηλώσει ότι η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπεται, όπως ξέρετε, για την 1η-1η του 2019, μιλάμε για τα μέτρα και τα αντίμετρα τα οποία σχετίζονται με τις δημοσιονομικές διαφορές που έχουν οι θεσμοί μεταξύ τους και τις απεσιόδοξες προβλέψεις που κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν πρόκειται να εφαρμοστούν αν δεν εφαρμοστούν και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Επομένως, ως προς αυτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, θέλω να σας πω πάρα πολύ συγκεκριμένα το εξής. Αν υπάρχει κάτι το οποίο ικανοποιεί τη Γερμανία και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει θετική μελέτη βιωσιμότητας του χρέους εκ μέρους του Ταμείου, που αποτελεί προϋπόθεση έτσι ώστε το Ταμείο να συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα. Και αυτό σημαίνει με τη σειρά του ότι ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Επομένως, εκ των πραγμάτων, αν υπάρξει συμφωνία που ικανοποιεί τον στόχο για την ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, αυτό είναι και το κεντρικό ζητούμενο για την ελληνική κυβέρνηση. Παρακαλώ, κύριε Σβέρκο. Περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης αυτών των μέτρων και των αντιμέτρων ή όλης αυτής τέλος πάντων της πρόβλεψης που θα κάνουν οι δανειστές αναφορικά και τις απαιτήσεις που θα έχουν αναφορικά με τα πρωτογενή πλεονάσματα υπάρχει. Δηλαδή είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση, αν δούμε το 2017 ή το 2018, ότι πιάνονται ξανά τα πρωτογενή πλεονάσματα, ότι πάει καλά η οικονομία βάσει των προβλέψεων των δικών της, είναι διατεθειμένη να κάτσει και να επαναδιαπραγματευτεί αυτά τα ζητήματα? Κοιτάξτε, κύριε Σβέρκο, μιλάτε για μια περίοδο η οποία βρίσκεται πάρα πολύ μακριά. Μιλάμε για το 2019, δύο χρόνια μεσολαβούν, 2,5 χρόνια περίπου μεσολαβούν από τώρα μέχρι το 2019. Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η δημοσιονομική κατάσταση του συνόλου της Ευρώπης τότε. Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η οικονομική κατάσταση των χωρών της Ευρωζώνης μέχρι τότε. Επομένως, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι πάντοτε η οικονομική πολιτική μιας χώρας εξαρτάται, πέρα από τις δεσμεύσεις και πέρα από τις συμφωνίες και από την γενική οικονομική και πολιτική κατάσταση σε ολόκληρη την Ήπειρο. Παρακαλώ. Επαναλάβατε τις αναφορές του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Τσακαλώτου ότι έχει ξεκαθαριστεί πως εάν δεν εφαρμοστούν τα μεσοπρόθεσμα για το χρέος, δεν πρόκειται να γίνει εφαρμογή των μέτρων για το 19-20. Αυτό θα καταγραφεί σε κάποιο κείμενο? Αυτό νομίζω ότι είναι... Πώς θα διασφαλιστούμε δηλαδή? Είναι δήλωση του Πρωθυπουργού η οποία έχει καταγραφεί στη δημόσια συζήτηση και αποτελεί την δέσμευση του ίδιου του Έλληνα Πρωθυπουργού. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, θέλω να ρωτήσω εάν οι δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Ξηδάκη, περί ενός επιθυμητού ανασχηματισμού, απηχούν τις προθέσεις και τους σχεδιασμούς του Μεγάλου Μαξίμου. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο ανασχηματισμός αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα απορρέων από το Σύνταγμα που ανήκει στον Πρωθυπουργό και σε κανέναν άλλον. Δεν θέλω να κάνω επομένως κανένα άλλο σχόλιο σε σχέση με τη συγκεκριμένη δήλωση. Παρακαλώ. Βλέπω και επικεντρώνηση στο Eurogroup της 22ης Μαΐου. Εκτιμάτε ότι μπορεί να έχουμε ένα έκτακτο Eurogroup πριν από τις 22 του Μάη για να επισπευθούν οι διαδικασίες για να κλείσει συμφωνία? Κοιτάξτε, είχε μείνει ανοιχτό το ζήτημα ενός πιθανού έκτακτου Eurogroup, ωστόσο από τα χρονοδιαγράμματα έτσι όπως αυτή τη στιγμή εξελίσσονται, έτσι όπως αυτή τη στιγμή αποτυπώνονται, δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να προλάβουμε να έχουμε κλείσει και να έχουμε ολοκληρώσει τα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης πριν από τις 22 Μαΐου. Δηλαδή, αν έχουν ολοκληρωθεί τα βήματα στις 17 ή στις 18, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, ας πούμε, για την διενέργεια μιας έκτακτης συνεδρίασης του Eurogroup. Παρακαλώ, κύριε Πρεδικάρη. Για το θέμα του χρέους, αν το καταλαβαίνω σωστά από αυτά που είπατε μόλις, εμείς θα ήμασταν ικανοποιημένοι αν παίρναμε αυτή τη στιγμή έναν οδικό χάρτη, ας το βαφτίσουμε έτσι, για το χρέος και τα συγκεκριμένα μέτρα λόγω της εμπλοκής της Γερμανίας και της εκκρεμότητας με τις εκλογές, με τις γερμανικές εκλογές του Σεπτέμβριο, τα συγκεκριμένα μέτρα ανακοινωθούν, αποφασιστούν τότε? Σας ξαναλέω.
Αυτό το οποίο συζητείτε αυτή τη στιγμή είναι ο προσδιορισμός, ο συγκεκριμένος προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Δηλαδή, τι είδους μέτρα θα παρθούν μετά τη λήξη του προγράμματος το 2018, έτσι ώστε το ελληνικό χρέος να καταστεί βιώσιμο. Και αυτό να μπορεί να καταγραφεί στην έκθεση βιωσιμότητας του χρέους που θα καταθέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτή ήταν η συζήτηση πάντοτε, ήδη από το Eurogroup της 24ης Μαΐου του 2016, όταν και αποφασίστηκε ότι κριτήριο της βιωσιμότητας του χρέους θα είναι οι οικονομικές, οι χρηματοδοτικές ανάγκες, οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας να μην ξεπερνούν το 15% του ΑΕΠ της μέσω πρόθεσμα και το 20% του ΑΕΠ της στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο συζητούνταν ήδη από τότε είναι ότι χρειάζεται αφενός να οριστούν, να προσδιοριστούν και να εφαρμοστούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, πράγμα το οποίο έγινε στο Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη και η εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017, και δεύτερον, να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που θα εφαρμοστούν από το 2018 και μετά. Ακριβώς αυτή ήταν πάντοτε η συζήτηση, αυτή παραμένει και τώρα, και σε αυτό το πλαίσιο συζήτησης προσέρχεται και η ελληνική κυβέρνηση με τα δικά της επιχειρήματα. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με το Staff Level Agreement, με το τεχνικά κλιμάκια που θα έρθουν εδώ στην Ελλάδα, που ανησυχούν την ελληνική πλευρά, μήπως οι συζητήσεις τραβήξουν για άλλη μια φορά ακόμα περισσότερο. Για παράδειγμα, το θέμα της ΔΕΗ έχει κλείσει, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι προς πώληση και τα υδροελεκτρικά εργοστάσια. Κοιτάξτε, κυρία Τζολέτο, σε σχέση με το Staff Level Agreement δεν υπάρχουν ανησυχίες, καθώς η απόφαση του Eurogroup της 7ης Απριλίου θέτει το πλαίσιο εντός το οποίο θα διεξαχθούν οι τεχνικές συζητήσεις. Τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα έχουν επιληθεί, επομένως δεν βρίσκω το λόγο γιατί να έχουμε εκ νέου καθυστερήσεις, τις οποίες από ό,τι φαίνεται ουδής πλέον επιθυμεί. Γι' αυτό έχω την γνώμη ότι οι τεχνικές συζητήσεις θα ολοκληρωθούν πάρα πολύ σύντομα και θα καταλήξουμε στις τεχνικές λεπτομέρειες μιας πολιτικής συμφωνίας η οποία έχει ήδη καταληφθεί. Εντάξει, κύριε Στρατάκη. Να το κλείσω τουλάχιστον. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία σας βγαίνει από δεξιά όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις. Έχω την εντύπωση ότι από χθες το βράδυ και μετά την ανακοίνωση των εκτιμήσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σας βγαίνει και από αριστερά. Γιατί το λέω, σε τηλεοπτικό πάνελ που βρέθηκα χθες, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είπε: αν η κυβέρνηση, αφού και με τη σφραγίδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,3%, αν αυτά τα χρήματα πάνε προς τον πολίτη, όπως διένυμε τα 580 εκατομμύρια τον Δεκέμβριο. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα, δηλαδή, μέρος των χρημάτων? Και δεύτερον, βεβαίως, το ερώτημα που τίθεται, που δεν αφορά εσάς, είναι αν θα ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, καταρχήν τον Δεκέμβριο του 2016 τα ποσά τα οποία δόθηκαν ήταν 617 εκατομμύρια για τις συντάξεις, καθώς και 50 περίπου εκατομμύρια για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά, πράγμα το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την υπεραπόδοση των εσόδων, θα πρέπει να πω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να ξεχνά ότι αυτό το οποίο είχε συμφωνήσει το 2012 ήταν ένα πρωτογενές πλεόνασμα 4,5% για το 2016. Επομένως δεν μπορεί να μας κάνει κριτική για το γεγονός ότι όχι μόνο καταφέραμε να μειώσουμε το στόχο, αλλά είχαμε και τη δυνατότητα να οδηγήσουμε την ελληνική οικονομία σε υπεραπόδοση. Είναι κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία δεν πέτυχε ποτέ και ούτε υπήρχε περίπτωση να το πετύχει, καθώς ξέρετε ότι είχε οικοδομήσει τις κοινωνικές της συνενέσεις στην διευκόλυνση της μεγάλης φοροδιαφυγής. Είναι ακριβώς αυτό το σημείο το οποίο έχει αλλάξει με την νέα κυβέρνηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατανομή
της υπεραπόδοσης. Αυτή ρυθμίζεται από τη συμφωνία του Αυγούστου του 2015, όπου συγκεκριμένα ποσοστά προβλέπεται ότι θα πάνε σε ληξιπρόθεσμες οφειλές και άλλα ποσοστά προβλέπεται ότι θα κατευθυνθούν προς την ενίσχυση πολιτικών ανάπτυξης. Παρεμπιπτόντως, κύριε εκπρόσωπε, θα υπάρξει ή υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο? Δεν έχω να κάνω κάποια σχετική ανακοίνωση. Σας ευχαριστώ πολύ.